Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο άγριο επεισόδιο που είχαμε στη Βουλή νωρίτερα. Ξανά με υπαιτιότητα της Χρυσής Αυγής. Αφορμή αυτή τη φορά ακραίες εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Γιάννης Λαγός κατά βουλευτή, οι οποίες προκάλεσαν την έκρηξη όλων των παριστάμενων βουλευτών που απαιτούσαν να κατεβεί από το βήμα. Μάλιστα, όπως θα δούμε, παραλίγο να έρθει στα χέρια με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Ξηδάκη, με τον οποίο ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο λίγο πριν μπει για ακόμη μία φορά, πριν μπουν μάλλον για ακόμη μία φορά, οι φρουροί στην αίθουσα της Ολομέλειας. Στα χέρια κόντεψαν να πιαστούν οι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο μετά το χυδαίο παραλήρημα του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγού από το βήμα της Βουλής που έφτασε να κατηγορήσει τους πολιτικούς ακόμη και για εσχάτη προδοσία. Προδότες, πουλημένοι, τα παιδιά του, τα πάτα ρε. Κύριε Σιάννη, δεν είναι δικαίωμά σου. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ξηδάκη. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, ειδοποιήστε τη φρουρά παρακαλώ. Ειδοποιήστε τη φρουρά παρακαλώ. Ειδοποιήστε τη φρουρά παρακαλώ. Λίγο έλειψε να προκληθεί σύραξη. Βουλευτές από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου έσπευσαν να συμπαρασταθούν στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Συνάδελφε, καθίστε κάτω και ηρεμήστε. Καλύτερη απάντηση από την ηρεμία τη δική σας δεν μπορεί να υπάρχει. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Μάταια, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Σπύρος Λικούδης προσπαθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα με αποτέλεσμα να αποφασίσει τη διακοπή της συνεδρίασης. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει. Η συνεδρίαση διακόπτεται, αποκλείεται να συνεχίσει τη διαδικασία του Προεδρείου με τέτοια εξυβριστική συμπεριφορά. Μα τι λέτε, έχετε πάρει, σταμάταρε προδότη, σταμάταρε προδότη. Σταμάταρε προδότη. Δεν είναι καφενές εδώ. Προδότη, σταμάταρε προδότη. Προδότες, πουλημένοι, τα παιδιά του. Σταμάταρε. Κύριε συνάδελφε, δεν είναι δικαίωμά σου. Όταν οι αρνητές της δημοκρατίας καθυβρίζουν τον πρόεδρο της Βουλής, το σώμα, όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου και τους Έλληνες πολίτες που έχουν στείλει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, πρέπει να παρέμβεις. Ο πρόεδρος της Βουλής, όπως και όλα τα κόμματα, καταδίκασαν το νέο διχαστικό παραλήρημα της ακροδεξιάς. Αυτή η φωνή του μίσους, αυτή η ύβρις, αυτός ο εξευτελισμός, αυτή η απόλυτα συνειδητή υπονόμευση των σχέσεων της χώρας, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε εκρηκτικές καταστάσεις και να τα τροφοδοτεί τη ένταση, πρέπει να σταματήσει. Είναι εμφανές πως η ποινή της Μομφής που αποφάσισε το Κοινοβούλιο πριν λίγες ημέρες για τους χρυσαυγίτες βουλευτές δεν είχε αποτελέσματα. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Να μεταφερθούμε στη Βουλή και την Αντίν Χαρδαλιά. Απίστευτες εικόνες, εικόνες ντροπής και πάλι στο Κοινοβούλιο Αντίν. Λίγο ήθελε και θα πιάνονταν στα χέρια. Ναι, πράγματι, δυστυχώς λίγο ήθελε και θα πιάνονταν στα χέρια. Ευτυχώς επικράτησε ψυχραιμία από μέρους των υπόλοιπων βουλευτών και ιδίως του κυρίου Ξηδάκη, ο οποίος είχε έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον χρυσαυγίτη βουλευτή Γιάννη Λαγό. Να σου πω πάντως ότι το κόμπο στο τένι με τους χρυσαυγίτες βουλευτές έχει φτάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ως φαίνεται η ποινή παρακράτησης της βουλευτικής τους αποζημίωσης δεν είναι ικανή για να τους συμμορφώσει. Δεν γι' αυτό και είναι φανερό αυτό. Ακριβώς, και γι' αυτό ο πρόεδρος της Βουλής μετά και το σημερινό θερμό επεισόδιο και αυτές τις πραγματικά εικόνες ντροπής εντός της Ολομέλειας έδειξε κανονικά κόκκινη κάρτα στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, προτείνοντας πλέον ουσιαστικά την απομόνωσή της. Και όχι μόνο αυτό, αποκάλυψε και ένα άλλο επεισόδιο το οποίο είχε λάβει η χώρα λίγο νωρίτερα και αρχική, όπως καταλαβαίνουμε, πρόθεση ήταν να μην δοθεί στη δημοσιότητα. Και ένα απίστευτο επεισόδιο, διότι ήταν πρωταγωνίστρια η σύζυγος βουλευτή της Χρυσής Αυγής, η οποία εξύβρισε χυδαιότατα, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο κύριος Βούτσης εντός της Ολομέλειας, τον μουσουλμάνο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ Χουσέιν, και μάλιστα μπροστά στα παιδιά της, τα οποία μόλις είχε παραλάβει από το βρεφονιπιακό σταθμό της Βουλής, παρενέβη η φρουρά, η ίδια τελικώς ζήτησε συγγνώμη και δεν πήρε περαιτέρω έκταση το περιστατικό. Πράγματι φάνηκε ότι δεν
δεν υπήρχε πρόθεση να δοθεί στη δημοσιότητα, προφανώς λόγω της συγγνώμης της κυρίας, αλλά τελικώς το αποκάλυψε ο κύριος Βούτσης. Όσο για τη Χρυσή Αυγή, ο ίδιος πρότεινε πλέον τον προσωρινό αποκλεισμό σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής από τις συνεδριάσεις των Επιτροπών και της Ολομέλειας, ώστε αν μη τι άλλο να μην έχουν βήμα για την ακραία ρητορική μίσους. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ναντίν. Είναι μαζί μου ο Παντελής Καψής. Είναι προφανές και με τα εθνικά ζητήματά μας ανοιχτά, ότι κάποιοι βρίσκουν χώρο για να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Απαράδεκτα πράγματα. Ναζιστική εγκληματική οργάνωση που προσπαθεί να επιπλέψει δια της πατριωτοκαπηλείας. Τελεία και παύλα. Έτσι και απίστευτες προκλήσεις, δεν τις έχουμε ξαναδεί αυτές. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρή τιμωρία με τη διαδικασία του αποκλεισμού, ό,τι άλλο πει το Προεδρείο της Βουλής. Και τα κάνουν αυτά βέβαια σε μια περίοδο που είναι ανοιχτά μέτωπα στην εξωτερική μας πολιτική, πάρα πολύ σημαντικά.